Κρίσιμα μέτρα και νέες παρεμβάσεις προβλέπει το αναπροσαρμοσμένο σχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι. Η πολιτική και φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής προβαίνει σε αλλαγές του επιχειρησιακού δόγματος λόγω των προβλέψεων για μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο μεγάλης διάρκειας. Τα εναέρια μέσα θα κινητοποιούνται άμεσα στην έναρξη της δασικής πυρκαγιάς με στόχο τον έγκαιρο έλεγχο και περιορισμό του μετόπου. Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο σημείο θα σπέβδουν δύο πυροσβεστικά οχήματα και όχι ένα όπως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα σπέβδει και όχημα με επιχειρησιακό αξιωματικό. Άμεσα με την έναρξη της πυρκαγιάς θα κινητοποιούνται και τα εθελοντικά σώματα και όχι όταν του ζητηθεί. Οι μονάδες δασοκομάντος από 6 υπερδιπλασιάζονται σε 16. Η στελέχωση των δασικών περιπολιών αυξάνεται από 2 άτομα σε 3. Οι ομάδες της δασικής υπηρεσίας θα επιχειρούν υποχρεωτικά στο πεδίο υποστηρικτικά στις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ οι δήμοι της χώρας θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την έναρξη και εξέλιξη των πυρκαγιών. Στόχος της επιχειρησιακής σχεδίας του πυροσβεστικού σώματος είναι οι δυνάμεις πράγματι να βρίσκονται πιο κοντά στη φωτιά, να έχουμε όσο το δυνατόν να βελτιωθεί ο τομέας της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης, αναπτύσσοντας γρηγορότερα και περισσότερο τις δυνάμεις εκεί όπου υπάρχει μεγάλη επικίνδυνοτητα. Στην τελευταία καθοδό του στα Χανιά, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς είχε ανακοινώσει για την Κρήτη ενίσχυση με 200 δασοκομάντος και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Θα ενισχύσουμε την Κρήτη για το ερχόμενο καλοκαίρι, για την ερχόμενη αντιπυρική. Η περσινή χρονιά, ξέρετε, ήταν μια σχετικά καλή χρονιά για την Κρήτη. Είχαμε αρκετά περιστατικά, αλλά παρόλα αυτά ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε με πολύ καλό τρόπο. Άρα, λοιπόν, θα στηριχθούμε σε αυτό το οποίο πετύχαμε πέρυσι, σε αυτόν τον σχεδιασμό. Την ίδια ώρα, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων έχουν εδώ και καιρό επισημάνει τις ελλείψεις στις υπηρεσίες, κυρίως σε έμψυχο δυναμικό. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Στον νομό Ηρακλείου τους υπολογίζουμε σε πάνω από 50 για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα μέτρα τα οποία η ίδια υπηρεσία έχει σχεδιάσει. Το διαθέσιμο προσωπικό, ο μέσος όρος ηλικίας του αγγίζει τα 50 έτη. Το προσωπικό είναι μειωμένο, είναι γερασμένο. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις μονίμου προσωπικού τα τελευταία 12 χρόνια. Η παρατεταμένη ξηρασία οδήγησε φέτος την πρόωρη έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ από τις αρχές Απριλίου μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταγραφεί μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και Σούδα.